τις διαχωριστικές γραμμές που θέτει το κόμμα του σε ό,τι αφορά ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, κακοποίησης ή έμφυλης βίας, διασαφήνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνοντας διακριτές αποστάσεις από τον Ευρωβουλευτή Γεωργούλη και τους ισχυρισμούς του ότι δεν γνώριζε καν ότι υπήρχαν σοβαρότερες καταγγελίες προς το πρόσωπό του. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κριθεί από τη δικαιοσύνη και έχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με σεξουαλική παρενόχληση, με έμφυλη βία, με σεξουαλική βία, δεν υπάρχουν εμένα αλλά, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Εμείς είμαστε με τα θύματα και θα είμαστε με τα θύματα, όχι με τους θύτες. Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή, καμία σκιά. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται και όποιος και αν είναι αυτός. Καμία ενημέρωση δεν είχαμε. Εγώ ενημερώθηκα για το θέμα χτες, λίγη ώρα πριν γίνει η επίσημη ανακοίνωση από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αίτημα των Βελγικών Αρχών για άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα προφανώς οι βελγικές αρχές έκαναν τις δικές τους έρευνες και διασταυρώσεις μυστικά. Σύμφωνα με ανταποκριτές, συναδέλφους σας, ανταποκριτές ελληνικών μέσων στις Βρυξέλλες, η έρευνα κρατήθηκε μυστική. Η αρχική καταγγελία από την καταγγέλουσα προς τον θήτη ήταν ανώνυμη. Εγώ ζήτησα αρμοδίως από τον Αλέξη Γεωργούλη, όταν ακούστηκε κάτι αόριστο, να μας ενημερώσει και να με ενημερώσει αν υπάρχει κάτι. Το διέψευσε κατηγορηματικά. Για την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη για κακοποίηση, η οποία χρονολογείται από το 2020, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και κάλυπτε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όσο πολιτεύεται με τοξικότητα, αυτά θα τα λούζεται. Δηλαδή, ξαναλέω, να βάλουν τη τηλεθεατές στο μυαλό τους. Τις φωτογραφίες του Μητσοτάκη από την επίδαυρο με το Λιγνάδι, πόσες εκατοντάδες χιλιάδες φορές τα ανέβασαν οι Σιριζέοι κιλογραμμοί στο διαδίκτυο για να δείξουν τη δίθεν σύνδεση φοβερή του Μητσοτάκη με το Λιγνάδι και να δούνε τώρα τον Τσίπρα με τη σέλφη με τον Γεωργούλη. Είναι απολύτως προφανές ότι το ήξερε ο Τσίπρα και τον κάλυπτε, γιατί τρία χρόνια δεν μένει κρυφή μια τέτοια έρευνα. Μην ξεχωριζόμαστε τώρα. Τον κάλυπτε 100%. Επιπλέον, στη Νέα Δημοκρατία αναδεικνύουν τη διαφορετική στάση που επιφυλάσσει η Κομουνδούρου για τον πρώην Ευρωβουλευτή της σε σχέση με τον πρώην υπουργό της, τον καταδικασμένο από το ειδικό δικαστήριο Νίκο Παπά, μιλώντας για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καμία γνώση δεν είχε μέχρι που ήρθε στο φως της δημοσιότητας η υπόθεση της καταγγελίας τελέχους του ΠΑΣΟΚ έναντι του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μια νέα γυναίκα πήρε μια γενναία απόφαση να διεκδικήσει τα δικαιώματά της απέναντι σε εγκληματικές πράξεις. Επέλεξε να αντιμετωπίσει μόνη με τους δικηγόρους της την κατάσταση. Μέχρι πριν δύο ημέρες που έδωσαν κάποιοι το όνομά της στη δημοσιότητα και ξεκίνησε προσπάθεια ανθρωποφαγίας, δεν ξέραμε τίποτα. Εγώ ενημερώθηκα από δημοσιογράφους ότι μέλος των κεντρικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την καταγγελία. Μετά έμαθα το πρόσωπο. Αυτό δείχνει τη γενναιότητά της, με ένα μοναχικό τρόπο ανεβαίνει το δικό της Γολγοθά. Άλλη μια υπόθεση κακοποίησης γυναικών που πρέπει να διερευνηθεί, άλλη μια αποκρουστική αντιπαράθεση με στοιχεία κουτσουμπολιού που αφήνει στο απειρόβλητο το κρίσιμο ζήτημα που είναι καταγγελίες να σέρνονται για χρόνια και τα θύματα να παραμένουν εντελώς απροστάτευτα ακόμη και για τη στοιχειώδη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.